και καθάρισον ημάς ο Πάσχη είδος και σώσον αγαθέ προσφυγάσιμον. Αμήν. Δεν νομίζω να υπάρχει στη γη άνθρωπος που να μην αγαπάει τη ζωή. Υπάρχει? Όχι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αγαπάει τη ζωή. Τ' άκουσες, Βασίλη, ε? Ναι. Ο λόγος ποιος είναι? Πώς σκέφτεσαι, είναι ο λόγος. Ο Κύριος λόγος. Το ξέρεις, δεν σου πάει το μυαλό. Λέει, και να αφήσει στο πρόσωπο αυτού πνοή ζωή, λέει. Όταν έκανε το άνθρωπο, το φύσηξε ένα τρόπο για να μα δώσει καταλάβει ότι έκανε ο Θεό. Δεν έκανε ο Θεό, αλλά τη ζωή μα την έδωσε όμω. Τον εφύσηξε, λέει, και του έδωσε από την πνοή του. Πνοή ζωής. Και λέει, ο Θεό είναι αθάνατος. Ζωή. Αθάνατος. Άρα, ζωή αθάνατος. Άρα, το ότι δεν θέλουμε να πεθάνουμε είναι από εκείνο το αθάνατο νερό που μας έβαλε ο Θεός μέσα μας. Και βέβαια δεν πεθαίνουμε. Αυτό είναι μία αλήθεια. Μία αλήθεια, βέβαια τη μαρτυρεί ο Κύριος. Γιατί είπε, εγώ είμαι η ζωή και το φως. Και η Ανάσταση. Άμα, θα το πω έτσι, το άμα σημαίνει συγχρόνος, επιτρέψτε μου να πω αυτή τη, να το πω έτσι, αλλά ανθρώπινα για να καταλάβουμε. Δεν νοείται Θεός χωρίς ζωή. Θα το πω έτσι, απλά. Θεός χωρίς ζωή. Άνθρωπος ο Θεός, χωρίς αρχή και η ζωή. Τελείωσε. Αφού είναι η ζωή και ο Θεός είναι χωρίς αρχή, άρα και αυτό που είναι ο ίδιος και ονομάζεται ζωή, δεν έχει αρχή. Και μας φύσηξε, λέει, και μας έδωσε από τη ζωή τη δική του. Ο Κύριος ο ίδιος, ο Θεός, η Αγία Τριάδα, μας έδωσε τη ζωή. Επόμενο είναι, λοιπόν, να μην ζητάμε το θάνατο. Γιατί δεν πεθαίνουμε. Δεν πεθαίνουμε. Δεν υπάρχει Άγιος που να πέρασε από τη ζωή, από αυτή τη ζωή και να μην είχε λαχτάρα ζωής, λαχτάρα. Πώς το λέμε, έρωτα για ζωή. Και αυτό τον έρωτα τον εξαντλούσε όλο στη ζωή που ονομάζεται Χριστός. Και επειδή είχαν τόσο μεγάλο έρωτα οι Άγιοι, τόσο μεγάλο έρωτα οι Άγιοι στο πρόσωπο του Χριστού, έλεγαν αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Εγώ, θα το πω απλά στη γλώσσα μας, ό,τι υπάρχει στη ζωή, ό,τι υπάρχει στη ζωή, τα βλέπω σαν να είναι σκουπίδια. Έτσι τα καταλαβαίνω. Ηγούμε πάντα σκύβαλα είναι. Τα νιώθω, τα καταλαβαίνω, πες το ηγούμε, ότι είναι όλα σκουπίδια, σκύβαλα. Είναι Χριστόν, κερδίσω. Για να κερδίσω τη ζωή που ονομάζεται Χριστός. Ή το Χριστό που είναι η ζωή. Δεν ονομάζεται, αλλά είναι η ζωή. Την αιώνια ζωή. Πες το δυνατά. Την αιώνια ζωή. Αιώνια, βέβαια, αιώνια ζωή. Σίγουρο πράγμα. Τώρα,
αφού είναι αιώνια ζωή, ό,τι έχει σχέση, ό,τι έχει σχέση με τον Χριστό, που είναι η αιώνια ζωή, μυρίζει ζωή αιώνια και μεταδίδει ζωή αιώνια και ονομάζεται και ζωή και είναι και ζωή και ονομάζεται και ζωή και είναι και ζωή. Λέει, πώς ονομάζεται η Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού? Έλα, μπράβο. Η Αγία Γραφή, πώς ονομάζεται? Ο Λόγος του Θεού. Βίβλος αιωνίου ζωής. Έτσι δεν είναι? Για να δεις, λέει, σε ένα σημείο να μου θυμηθείς, αν μπορείς. Λέει, όταν είπε ο Κύριος, μιλούσε στους Ιουδαίους και τους μίλησε για την αιώνια ζωή, κάνανε μεταβολή και φεύγανε. Μήπως θέλετε και εμείς οι πάγιοι, μήπως θέλετε και εσείς να πάτε μαζί τους? Δεν τους άρεσε ο λόγος περί αιωνίου ζωής και γύρισαν τα νότα, οι ακροατές Εβραίοι, και φεύγανε. Και λέει και μετά στους μαθητές ο Κύριος, μήπως θέλετε και εσείς να πάτε μαζί? Και τι απάντησαν? Όχι Κύριε, ρήματα ζωή αιωνίου έχεις, λέει. Πώς να πάμε να αφήσουμε? Εσύ αυτά που λαλείς τώρα είναι λόγοι αιωνίου ζωής. Ονοών νοήτω, ονοών νοήτω. Και επαναλαμβάνω, αφού είχε ο Κύριος ρήματα αιωνίου ζωής, οι μαθητές είχαν πόθο για την αιώνια ζωή και αγαπούσαν και το λόγο, και το λόγο, το ρήμα της αιωνίου ζωής, το ρήμα της αιωνίου ζωής. Μήπως σήμερα δεν πήγα το Κησία, πήγα εγώ σήμερα και είχε έναν Απόστολο τη Σταβιθά. Της Αγίας Φιλοθέης. Ε? Επειδή ήταν Αγία Φιλοθέη. Ναι, επειδή ήταν φιλάνθρωποι η Σταβιθά. Ναι. Φιλάνθρωποι γυναίκα, αυτός δεν υπάρχει λόγος. Και η Αγία Φιλοθέη ήταν επί Τουρκοκρατίας φιλάνθρωποι γυναίκα. Φιλάνθρωποι, φιλάνθρωπος άνθρωπος. Η Σταβιθά απέθανε, λέγει το κείμενο, σωματικά. Αλλά πνευματικά δεν γίνεται αυτός που έχει το όνομα του Θεού. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, δεν είναι. Και είναι στη ζωή του φιλάνθρωπος, στην ουσία, δεν γίνεται να πεθάνει. Το σώμα μπορεί να φύγει. Η ψυχή όμως είναι αθάνατη. Είχε φύγει από το σώμα. Και πήγε ο Απόστολος Πέτρος προς τα εκεί και τον καλέσανε να την αναστήσει, να την επαναφέρει στη ζωή. Δηλαδή να της μεταδώσει ζωή. Αν δεν έχεις εσύ ζωή από εκείνη που ο Θεός θέλει, όχι από εκείνη που θέλει ο κόσμος της αμαρτίας, γιατί λέει ο κόσμος, καθαρά ο Κύριος, εν το πονηρό, κοίτα. Όταν λέει κόσμος, δεν εννοεί το δημιουργημά του ξεκάθαρα όλο, αλλά εννοεί μια μερίδα κόσμου που αγκαλιάζει ό,τι κοσμικό υπάρχει και απορρίπτει ό,τι πνευματικό υπάρχει. Εκείνοι που απορρίπτουν τα πνευματικά, ουσιαστικά απορρίπτουν την αιώνια ζωή. Επομένως και οι Απόστολοι που είχαν έρωτα με την αιώνια ζωή, κάθε φορά που τους απαιτείτο να δώσουν από την αιώνια ζωή, είτε διαλόγου είτε διάργου, την έδιναν. Την έδιναν τη ζωή και σκύβησε τα βυθά, φυσάει ή τη φυλάει στο στόμα, είναι πεθαμένη ούσα και την επαναφέρει στη ζωή. Όπως και ο προφήτης Ηλίας.
Το ίδιο έκανε. Λοιπόν, όποιος διψάει, επαναλαμβάνω, λοιπόν, όποιος διψάει για ζωή, ένας είναι ο δρόμος, η οδός της αιωνίης ζωής που είναι ο Χριστός. Κύριε, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις, λέει. Έχεις εσύ ρήματα, λόγια ζωής αιωνίου. Δεν σε αφήνουμε με τίποτα. Η υποπέτρος. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέγει τα ρήματα αεγώ λελάλικα πνεύμα και ζωή εστί. Τα ρήματα που εγώ, τα λόγια που εγώ σας κήρυξα δεν είναι τίποτα άλλο. Εστί λέει, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο πνεύμα και ζωή. Κάθε φορά που ή μελετάμε γραφή ή προσεγγίζουμε τα τίμια δώρα ή είμαστε στην Εκκλησία και συμμετέχουμε στη Θεία Λατρεία με τον τρόπο που η Εκκλησία μας ορίζει, ό,τι ακούμε, ό,τι βλέπουμε και ό,τι αγγίζουμε μεταδίδει αιώνια ζωή. Μεταδίδει με τρόπο μυστικό. Γι' αυτό και λέει πώς ονομάζεται αυτά που η Εκκλησία τελεί, τα 7 μυστήρια. Είναι 7 μυστήρια. Είναι, να το πούμε απλά, ας πιάσουμε μπερδεμένα, δεν πειράζει, είναι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία, το ευχαίρεο, ο γάμος, η βάπτιση, πες συνέχεια. Η Ιεροσύνη. Το χρίσμα. Ποιο? Το χρίσμα. Δυνατά. Το χρίσμα. Το χρίσμα και ένα ακόμα. Και εξομολόγηση. Και εξομολόγηση. Τα καλύπτει και τα 7 μυστήρια. Μυστήριο, όπως το λένε, μυστήριο. Ο λόγος είναι ένας και μόνο, το ότι αν είναι απροκάλυπτα, ξεσκέπαστα, ούτε τα μάτια αντέχουν, ούτε το μυαλό έχει η δύναμη να τα δεχθεί. Αλλά με αόρατο και μυστικό τρόπο εισέρχονται στον άνθρωπο. Με τον ίδιο τρόπο που και το φυτό δέχεται το νερό και τον αέρα, χωρίς να καταλαβαίνει. Μυστήριο είναι και αυτό. Εντελώς μυστικά και θόρυβα. Μυστήριο και Θεός. Λέει, όπου θέλει αποκαλύπτεται, αλλά όχι όπως είναι, ο Θεός, γιατί Θεόν ουδείς εώρακε πόποτε. Το Θεό κανένας δεν τον έχει δει έως σήμερα. Δεν αντέχει να τον δει, δεν το πιάνει ο λογισμός του ανθρώπου. Υπερβαίνει, λέει, πάσαν έννοιαν. Ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη λογική. Να σας θυμίσω πάλι εκείνον τον Ρακοβαλή, το φυσικό εκείνον επιστήμονα, που ήταν αδιάφορος, το πήγε άλλη φορά για να καταλάβουμε το θέμα, γιατί πάρει στο θέμα αυτό, αδιάφορος. Και του πούνε μοναχή στο Κουτλουμούσι, δεν πίστευε, πήγαινε και λίγο στο γέροντα το Παΐσιο να τα πείτε λίγα, και τι θα μου κάνει αυτός, τι ξέρει αυτός. Πήγαινε λιγάκι, τον έσπρωγνα. Πήρε τα ποδαράκια του και κατέβηκε στον γέροντα το Παΐσιο. Και χτυπάει το καμπανάκι και του λέει, πάρε το κλειδί, το στείλε με ένα σκηνή, γιατί είναι ανηφόρακε, με ένα καρουλάκι κατέβηκε το σκηνή κάτω. Πάρε το κλειδί, άνοιξε και ξαναβάλλω εκείνο το σύρο επάνω. Άνοιξε, προχώρησε και όταν πλησίασα, λέει ο Ρακοβαλής,
ο αδιάφορος, αν όχι άπιστος, τα λέει στα, κάνει, τον ένα μέγας Γεωργίλης τώρα. Αυτός ο ανεπίδεκτος κατά τη γνώμη του από Θεό, ο ανεπίδεκτος, μιλάει στον καλύτερο θεολόγο. Να μιλάει περί θείας χάρης μου, που έχω διαβάσει βιβλία και δεν μπορώ να κάνω αυτά που κάνει κύριος, αλλά έχει πάρει πλούσια το μέλος του Θεού. Λοιπόν, πλησιάζω, κοιτάζω, ήταν στο εξώστη του εκεί πέρα που ήταν ένα μπαλκονάκι που είχε, ήταν σε ύψωμα το. Και τον βλέπω, λέει, μέσα στη λάμψη σαν τον ήλιο, λέει. Θαμπόθηκα. Άλλαξα αυτομάτως. Φύγανε όλα τα μικρόβια που είχα μέσα μου. Για Δαρβίνο, για θεωρίες αθεΐες, για το ένα, όλα γίνανε αλλαγός, λέει. Άλλαξα νοοτροπία εντελώς μόλις είδα αυτή τη λάμψη που εξέπεψε ο Παΐσιος. Ένα. Δεύτερο. Έκτοτε τον φώναζε και τον έπαιρνε από την Ουρανούπολη και τον πήγαινε στη Σουρωτή. Η Σουρωτή είναι ένα μοναστηράκι που αυτός το ήταν πνευματικός, ο Άγιος Παΐσιος. Στο δρόμο, αυτό και θέλω κύριος να τονίσω, γιατί είπα ο Θεός υπερβαίνει πάσα νέα. Όμως υπάρχει και τρόπος να το καταλάβεις. Ρωτάω στον δρόμο, λέει, τον Άγιο Παΐσιο, γέροντα, πώς είναι ο Θεός. Όταν άκουσα τη φράση αυτή στο τάμπλετ που το άκουγα, παλαβή ερώτηση είπα. Αλλά ο Άγιος δεν είχε την ίδια γνώμη με εμένα. Λέει, αυτομάτως κατάλαβα τη Θεία Χάρη να απλώνεται και να χαϊδεύει ολόκληρη τη κτήση, λέει. Ένιωσε ότι η Θεία Χάρη χάιδευε ολόκληρη τη κτήση. Αλλιώς ο Θεός δεν μπορείς να δεις με τα μάτια σου έτσι, αισθητά, να περνάει, να σου χαϊδεύει την ψυχή. Ναι. Έκτοτε κατάλαβα ότι δεν πρέπει να ασχολούμαι με τα Θεία σε αυτόν τον τρόπο. Γιατί εδώ έχεις, Κύριε, ρήματα αιωνίου ζωής. Θα σε ακολουθήσω. Γι' αυτό το λόγο δεν σε αφήνουμε. Οι Απόστολοι έζησαν, παιδιά, σε όλο το μεγαλείο, σε όλο το μεγαλείο, όση θεϊκή αγάπη χωρούσε μέσα τους. Όση θεϊκή αγάπη χωρούσε. Γιατί, να ξέρουμε ένα πράγμα, ο Θεός, λέει η Εκκλησία, είναι αχώρητος παντί. Αχώρητος παντί. Δεν χωράει πουθενά. Είναι αχώρητος παντί. Και αν κατάλαβε λοιπόν και η Απόστολη και ο φίλος μας αυτός που ζει και είναι Ιεροκήρυκας Μέγας, φυσικός επιστήμονας, τον καλούνε και στο εξωτερικό και παντού. Βλέπεις το τάμπλετ. Εδώ, εκεί, μέσα πάει. Αυτός που ήταν αγράμματος γύρω από τα Θεία, κάθονται το κούνα από κάτω. Επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί, καλόγριες, κόσμος, νομάρχες. Στην Κατερίνη έτσι είχαν μαζευτεί. Όπου μιλάει ο Θεός, το ανθρώπινο στοιχείο είναι πολύ, πάρα πολύ μικρό. Γι' αυτό λοιπόν λέει, θα πω ένα που το έχει, λέει ο Χρυσόστομος, το λέει ο Ιωάννης. Ψάχνεις να βρεις τι είναι ο Θεός. Και τον Άγιο δεν μπορείς να διαβάσεις. Διαβάζεις το Άγιος. Δεν είναι δυνατόν. Απλώς διαβάζεις και βλέπεις ότι νύστευε, προσευχότανε, αγρυπνούσε, χειραγωγία, ανέστανε νεκρούς. Τα ακούς, τα κάνεις αποδεκτά, χωρίς να βάλεις στη μέση κανένα μικρόβιο της λογικής. Μικρόβιο. Η λογική έχει μικρόβια. Έχει μικρόβια η λογική. Έχει λογική μικρόβια. Έχει μικρόβια η λογική. Να σε βάλεις αμφιβολία. Ναι. Πολλά μικρόβια. Λοιπόν, όχι μικρόβια στα Θεία. Δεν χρειάζονται μικρόβια. Χρειάζεται το μεγαλείο του Θεού να το αποδέχεσαι. Παράδειγμα.
μικρά παιδάκια είχαν πάρει μανάδες τότε που μίλαγε ο Κύριος και έτρεξαν να τα ευλογήσει ο Κύριος. Προσέξτε το αυτό, να τα ευλογήσει ο Κύριος. Και οι μαθητές τι κάνανε, τα εμπόδισαν. Και λέει, άστε τα παιδιά, ο Κύριος, άφετε τα παιδιά τον γάρ τιούτων, προσέξτε, τιούτων, να μου το θυμίσετε, να μην το ξεχάσω, τη λέξη τιούτων, εστίνει η βασιλεία των ουρανών. Λέει, δεν είπε για τα παιδιά, των τιούτων που έχουν μυαλό σαν τα μικρά παιδιά και κάνουν αποδεκτή η βασιλεία του Θεού, άκρητα, άδολα, ήσυχα, όμορφα. Α, έτσι είναι, έτσι είναι. Πώς λέει το μικρό παιδάκι που του λέει η γιαγιά παραμύθια, και είναι παραμύθια. Και λέει, γιαγιά, έτσι είναι. Ναι, παιδί μου, και το παιδάκι το περνάει μέσα του ατόφιο και αλήθεια. Έτσι στέκει μπροστά στα θεία ο πιστός άνθρωπος. Σαν τη νοημοσύνη του μικρού παιδιού. Έτσι είναι, είναι αχώρητος ο Θεός, αχώρητος είναι ο Θεός. Η Παναγία γέννησε χωρίς να έχει καμιά επικοινωνία με άντρα. Γέννησε έτσι. Και πώς γέννησε έτσι, έλεγε και η ίδια. Γιατί κατέβηκε το πνεύμα του Άγιο. Μην το εξετάζεις. Τα θεία, ότι αναφέρεται στο θείο, μην το πολυπραγμονείς. Δηλαδή, μην το φέρνεις βόλτα-βόλτα στο μυαλό σου. Για θα ζαλιστείς. Λέει, να το θυμηθώ ένα τροπάριο στην Παναγία. Λέει, Παναγία μου, θέλω να σε ημνήσω ένα τροπάριο. Αλλά δεν έχω τόση δύναμη να σε ημνήσω. Το μεγαλείο σου ξεπερνάει τα όρια. Χώρεσε σε ένα ολόκληρο Θεό. Εγώ πώς θα σε ημνήσω. Είναι δυνατόν ένα μυαλουδάκι μικρό να σταθώ απέναντί σου και να προσφέρω ύμνος. Και αυτά που θα φτιάξω να σε ημνήσω θα είναι πολύ μικρά. Αλλά προσθέτει το τροπάριο, θα το θυμηθείς τώρα εσύ, θα το πω. Γιατί έλεγα το Σταύρο, το σύνορα, γιατί έχει ασχοληθεί πολύ με και τα πράγματα, τα καταλαβαίνει αμέσως. Λοιπόν, λέει ένα τροπάριο, δεν μπορώ Παναγία να σε ημνήσω, ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη λογική, όριο ανθρώπινης λογικής, το μεγαλείο σου. Αλλά δίδουμη σθένος, τελείω το τροπάριο, όσοι είναι η προαίρεση. Δώσε μου δύναμη, όσοι έχω τη δική μου προαίρεση. Εγώ θέλω, αλλά όσοι είναι η δύναμη της ψυχής μου, δώσε μου εσύ να σε ημνήσω. Δεν μπορώ μόνος μου. Όσο πέφτηκε η προαίρεση, δίδουμη. Ναι, όσοι πέφτηκε, το πέφτηκε σημαίνει. Όσοι έχω από το φυσικό μου προαίρεση, δηλαδή έχω πολλή προαίρεση εκφύσεως. Όμως δεν μπορώ, δώσ' μου δύναμη εσύ, με βάση τη δική μου προαίρεση, να σε ημνήσω. Όλα κρέμοντας την προαίρεση. Έρχομαι λοιπόν και λέω. Λέει, ο λόγος, ο αιμός, το θέμα μας. Όλα αυτά στο θέμα μας είναι. Ζωή αιώνιος εστί. Ο δικός μου λόγος είναι ζωή αιώνιος. Το έχω πει και άλλη φορά, θα το πω και τώρα. Το γράμμα που διαβάζουμε εδώ, οι λέξεις, είναι το περίβλημα. Δηλαδή, το κουστούμι. Με το οποίο ντύνουμε το νόημα που λέγεται Χριστός, παραδείγματος χάρη. Εμείς διαβάζουμε τη λέξη Χριστός και καταλαβαίνουμε ότι είναι ο Χριστός. Αλλά την ουσία, προσέξτε, η ουσία κλείνεται μέσα στο περίβλημα αυτό. Κλείνεται μέσα στο περίβλημα αυτό. Και γίνεται το ξεντήσιμο σιγά σιγά για να γνωρίσεις τον Χριστό. Θα πω παράδειγμα. Θα μεταφερθούμε στο όρο Σταβόρ. Εκεί πήρε μαζί του τρεις μαθητάς. Λέει και λέει το τροπάριο, εις όρος υψηλών, λέει, λέει. Ναι. Και εκεί, προσέξτε, ανέβαινε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και παρέα και ο Χριστός. Τρεις
φαινομενικά ο Έλλας, ουσιαστικά, δεν είναι φαινομενικά, ουσιαστικά ήταν άνθρωπος ο Χριστός. Αν δεν ήταν ουσία άνθρωπος, θα ήθελα να κάνουμε θεάνθρωπος, ήταν και Θεός και άνθρωπος. Αυτοί λοιπόν πορεύονταν τέσσερις άνθρωποι. Ο Θεός δεν φαινότανε και συζητούσανε και ανεβήκανε στο όρος. Να το προσέξουμε, το καταλάβουμε. Και στο όρος, εν ώρα προσευχής, έτσι δεν είναι, τον είδανε τον Κύριο να λάμπει το πρόσωπό του σαν τον ήλιο. Το σύνορα μαζί δεν πηγαίνανε. Το σύνορα δεν βλέπανε έναν άνθρωπο δίπλα τους που είχε θεότητα. Και δεν καταλάβανε, προχωράμε ακόμα. Είδανε να λάμπει το πρόσωπό του σαν τον ήλιο. Και τα ημάτια του γίνανε λευκά σαν το χιόνι. Την ώρα της προσευχής, την ώρα, το τονίζω, της προσευχής, είναι ιερά η προσευχή, έχει δύναμη προσευχή. Την ώρα εκείνη, λένε οι πατέρες, έκανα ο Θεός, λέει, ο Κύριος ο ίδιος, τράβηξε, λέει, το παραβάν που είχαν στα μάτια, είχαν ένα παραβάν, και ήταν σκοτεινά και δεν βλέπανε τη θεότητα. Λίγο, λέει, όσο άντεχαν τα ματάκια τους, τράβηξε το παραβάν και έβγαλε ακτίνες ο Κύριος. Έλαμψε ως ο ήλιος, δεν είναι, δεν είπε. Και δεν ήταν ολόκληρη θεότητα. Μικρό, πολύ μικρό, εκατομμυριοστό, τρισεκατομμυριοστό από ακτίνας θεότητας. Και τον είδα να λάβει σαν ήλιος. Παραπάνω δεν αντέχανε. Τι σημαίνει αυτό? Σκεπασμένη η Αγία Γραφή, όπως ήταν σκεπασμένος ο Κύριος με το σώμα που φόραγε και χρειάστηκε προσευχή να τραβηχτεί το παραβάν, να δούνε λίγο και τη θεότητα του Κυρίου, το μεγαλείο, να τον εμνήσουνε και να δοξάσουνε. Αυτό συμβαίνει και με τις γραφές. Αυτό συμβαίνει και στην Εκκλησία. Η παραμονή μας στο όγκο της Εκκλησίας, η συμμετοχή μας στην προσευχή, στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου, μας φέρνει όλο και πιο κοντά στην ουσία της θεότητας του Κυρίου. Τη βιώνουμε, μας δίνει δύναμη, καταλαβαίνουμε ότι μαζί, γιατί είναι ζωή, εσύ είπα προηγουμένως, και έτσι πορευόμαστε στη ζωή με τη δύναμη του Κυρίου, δύναμη της ζωής. Πώς να θέλουμε να πούμε θα πεθάνουμε, αφού είμαστε με ζωή αιώνια μέσα μας. Είμαστε με ζωή αιώνια. Είπαμε, ζούμε τώρα, και το ζούμε σημαίνει όχι τώρα μόνο, ζούμε συνεχώς. Δεν πεθαίνουμε. Δεν πεθαίνουμε. Γι' αυτό ήρθε εδώ στη γη, για να μην πεθάνουμε. Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις, Κύριε. Κάποια άλλη στιγμή, δεν θυμάμαι ποιος Απόστολος το είπε, ο Πέτρος το είπε ή ο Παύλος το είπε, για να δω αν είναι πράξη του Αποστόλου. Ο Απόστολος Παύλος το είπε, απολογούμενος, μέσα στο δικαστήριο, στους Εβραίους, είπε καθαρά, πολύ καλά, των αρχηγών της ζωής απεκτείνατε. Εσείς Εβραίοι που εμένα τώρα με δικάζετε γιατί διδάσκω για το Αναστάντα Ιησού Χριστό που νίκησε το θάνατο, γιατί ήταν ο ίδιος η ζωή, σας το φωνάζω δυνατά με όποια συνέπεια και αν έχω. Τον αρχηγό τη ζωής σκοτώσατε, αποκτήνατε, σαν άνθρωπο, σαν άνθρωπο. Άλλωστε είπε ο ίδιος, εγώ μόνος μου θα επιτρέψω να μου αφαιρεθεί προς τη μήνη ζωή, γιατί εκ των υστέρων θα την αναλάβω, το είπε. Και
Αυτό το είπε. Εξουσία έχω την ψυχή μου. Πες το. Να αφήσω την ψυχή μου και πάλι να τη λάβω. Ναι, έτσι, μπράβο. Θα τη θυσιάσω, λέει. Γιατί πρέπει να σώσω τον άνθρωπο. Αλλά πάλι η δία εξουσία, με τη δική μου δύναμη και εξουσία, θα την αναλάβω. Όλοι όσοι τον ακούγανε και αυτοί που ήταν εχθροί ακόμη, τον αναγνώρισαν. Το φωνάζει αυτό το Ευαγγέλιο, ότι γινόταν γενική αναγνώριση, αλλά επειδή εφοβούντο τους Ρωμαίους, είχε ξεσηκώσει όχι μόνο τα Ιεροσόλυμα ο Κύριος, όχι μόνο που λέει Πεντάπολη και τα αρέστα, και πάρα πέρα, έξω από τα όρια του Ιερουσαλήμ. Και σου λέει, κάτσε, μήπως έρθουν εδώ οι Ρωμαίοι και μας ποδοπατήσουν και μας κάνουν κακό, να το ξεμαστέψουν από τη μέση. Η Ρώμη βασίλευε τότε. Η Ρώμη βασίλευε τότε. Όταν λέει πολλοί των αρχών των επίστευαν εις αυτόν, αλλά ομολόγουν. Τους φαρισαίους, λέει. Πολλοί εκ των αρχών των Εβραίων επίστευαν, αλλά δεν το δεχόντουσαν γι' αυτό το λόγο. Επειδή εφοβούντο. Εφοβούντο το ρωμαϊκό ποδάρι. Το φοβούσα πολύ. Θα έρθουν οι Ρωμαίοι και θα μας πετάξουν από εδώ μέσα. Έγινε αυτό. Mm-hmm. Έγινε. Ο Κύριος, επειδή όχι μόνο δεν αποδέχτηκαν, αλλά και το σταύρωσαν, ξεκάθαρα τους είπε ότι έστε Ιερουσαλήμ ποδοπατουμένη υπό εδών άχρη καιρού. Προσέξτε το αυτό. Έχουν σημασία οι λέξεις του Ευαγγελίου. Λέει, θα πάψει να κυβερνιέται το Ισραήλ από το Ισραήλ ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, άχρη μέχρι καιρού, ορισμένο χρονικό διάστημα. Από το 33 μέχρι το 1940 δεν υπήρχε Ισραηλικό κράτος. 47. Έγινε, οπότε έγινε, 40 και. Δεν υπήρχε, μετά έγινε. Το άχρη σημαίνει μέχρι τότε. Το 33 ή το 72. Τώρα θα με βγάλεις, πώς θα πω, αγράμματο. Δεν θυμάμαι από χρονολογίες. Είναι τότε που ο Τίτο, αν θυμάμαι. Ναι, ναι. Άκουσε το 72, είναι το πρέσβη του Τίτο. Ναι, σωστός, σωστός. 40 λέμε την δημιουργία του κράτους. Ναι, ναι, ναι. Λέω πότε ξεκίνησε η καταστροφή. Έτσι. Σωστός, σωστός, πολύ σωστό, ναι. Το είχε πει ο Χριστός ότι... Ναι. Δύο φορές έγινε η καταστροφή. Και αυτή, τι πες? Δύο φορές έγινε. Τι? Η καταστροφή. Το Ρωμαϊκό. Ναι. Είναι μόνο δύο. Αρκετές φορές. Πολλές. Οδηγήθηκαν σε εγμαλωσία πολλές φορές. Γιατί και οι... γιατί πολλοί προφήτες πέρασαν, τους κήρυξαν. Αλλάξτε μυαλά γιατί έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ. Αλλάξτε μυαλά γιατί έρχονται οι Αιγύπτιοι, οι Ασσύριοι και λοιπά. Συγγνώμη να σας κάνω μια ερώτηση για αυτό. Τέλος πάντων το 40 και μετά ξεκινήσανε λοιπόν οι Εβραίοι να φτιάχνουν το κράτος τους, έτσι. Γνωρίζουμε πώς το κάνανε. Δηλαδή διώξανε κόσμο, σκοτώσανε, κάνανε, ράνανε, τα γνωρίζουμε τους Παλαιστίνους, έτσι. Ναι, και μέχρι σήμερα. Και μέχρι σήμερα συνεχίζεται. Πείτε μου κάτι όμως, αυτό ήταν θέλημα Θεού. Τι είναι? Το θέλημα Θεού να ξαναφτιαχθεί το Ισραήλ. Του λέει άκρη καιρού. Ορίστε. Άκρη καιρού. Σημαίνει... Μέσω όμως αυτού του τρόπου, δηλαδή, να ξεπαστρέψουν τους Παλαιστινίους. Άκουσε να δεις κάτι. Της λογικής ο λογισμός είναι σωστός, αλλά είναι παραλογισμός. Θα σου το εξηγήσω. Σωστά σκέπτεσαι, αλλά είναι λίγο παραλογισμός. Θα το εξηγήσω γιατί. Για τα καλά, γεννήτρια είναι ο Θεός. Για τα καλά. Ό,τι καλό γίνεται του Θεού. Ό,τι κακό είναι η δική μας κακία αιτία.
ουχή των κακών αίτιος ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος. Ναι. Και να το καταλάβεις, να το εξηγήσω. Ο Θεός, επειδή θέλει να κάνουμε το καλό και δεν το κάνουμε, θα πω ένα παράδειγμα, το οποίο είπε και ο ίδιος. Πατέρα μου, δώσε μου την περιουσία μου, είπε ο άσωτος. Ο πατέρας σου λέει, εγώ παιδί μου, δεν θα συστερήσω την περιουσία σου. Αυτή που σου ανήκει, που δεν το ανήκε, έτσι. Και του είπε, όμως από εκεί που θα πας δεν προκόψεις, του τα είπε. Και λέει το Ευαγγέλιο στην παραβολή του ασώτου, όχι μόνο δεν προκόψε, αλλά και πείνασε φοβερά. Ποιος έφταιγε ο πατέρας που του είπε να μην φύγει, ή το παιδί που είπε, δεν σ' ακούω. Σε ό,τι κακό συμβαίνει στη γη, υπάρχουν οι γραφές, υπάρχουν οι προφήτες, υπάρχουν οι άνθρωποι του Θεού που λέει, που μιλάνε από μόνοι τους. Εμείς τον ακούμε, εσύ γιατί δεν ακούς, θα τη φάσει το κεφάλι σου. Αυτή η απάντηση που σου δίνω, αν την κάνεις αποδεκτή. Αυτοί τώρα λοιπόν, κάνουν κακά, τα οποία έχουν επιστροφή οι Εβραίοι, και κάθε κακός άνθρωπος, ό,τι κάνει θα το επιστρέψει στην κεφαλή του. Δεν την γλιτώνεις, είτε είσαι Εβραίος, είτε είσαι Αιγύπτιος, είτε όποιος κι αν είσαι, αφού δεν συμμορφώνεσαι να κάνεις το καλό, θα εισπράξεις εκείνο που κάνεις. Άρα και αυτοί που προσπαθήσαν με αυτόν τον τρόπο να ξαναφτιάξουν το κράτος τους, ναι, που προσπαθήσαν με αυτόν τον τρόπο να ξαναφτιάξουν το κράτος τους, έτσι, είναι ενάντια του Θεού με τον τρόπο που αποφάσισαν. Ο Θεός δεν είναι, δεν θυμώνει ο Θεός, δεν είναι παιδιά του. Ναι. Παιδιά του είναι. Τι θα λέει, με ανθρώπινη συμπεριφορά πάτε κόντρα, σας πάω κόντρα. Όχι, αλλά και η Παλαιστίνη παιδιά του είναι. Έτσι δεν είναι. Όλοι. Αλλά έτσι όμως που αποφάσισαν όμως να φτιάξουν αυτό το κράτος, νομίζω ότι ο Θεός δεν έχει την έκριση. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, να σου πω κάτι τώρα. Ξέρεις πως λέγεται το πρόβλημα αυτό που τώρα εσύ ξεσκονίζεις. Θεοδικία. Πιο απλά, να σου πω. Γιατί ο Θεός δεν τιμωρεί το κακό. Άνθρωπο κακό, πες το όπως θέλεις, πες. Και ο Δαβίδ το λέει. Ινατί, άκουσε το πως το λέει ο Δαβίδ. Ινατί, γιατί. Η οδός των ασεβών ευωδούτε, είναι όμορφοι, όμορφοι, καλοπερνάνε, τα έχουν όλα, έχουν υγεία, έχουν συγγενείς, ζουν όλοι οι συγγενείς κλπ. Το ερώτημα. Και ο δυστυχής φτωχός υποφέρει, αυτό λέει, αυτό που είπα τώρα, είναι τι οδό σας ευωδούτε. Τα βλέπει όλα. Τι λες εσύ. Ναι. Τα βλέπει. Τα ακούει όλα. Όλα. Και εσύ τι λες. Να μένει αμέτωχος στη δυστυχία του φτωχού. Και να είναι πλουσιοπάροχος στην ευτυχία του πλούσιου. Να δέχεται αυτή την αδικία ο Θεός. Νομίζω ότι όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης, έτσι, μπράβο, το τέλος είναι. Το τέλος είναι. Άρα λοιπόν, κάπως έτσι και οι Εβραίοι, όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης, σύμφωνα με τον τρόπο που όπως θα φτιάξουν το κράτος τους, θα κρυθούν. Έτσι, μα έτσι είναι. Έτσι είναι. Πώς το λέει, να πούμε την παροιμία που λέει. Στο τέλος. Πες το. Ξύρει το καμπρός. Να το πούμε και αυτό. Για να το καταλάβουμε καλά. Κανένας δεν μένει απλήρωτος. Ναι, γιατί, συγγνώμη τώρα λίγο. Λέει, καλά κάνεις. Αλλά το ένα φέρει το άλλο. Δηλαδή, από τη μία μας λένε για το ολοκαύτωμά τους που πάθανε από τους Γερμανούς, απ' την άλλη, από τη μία μας λένε για το ολοκαύτωμά τους που πάθανε από τους Γερμανούς. Ναι. Κακώς φυσικά. Κανείς δεν λέει ότι καλά πάθανε, αλλά από την άλλη το ίδιο ολοκαύτωμα κάνανε στους Παλαιστίνιους, έτσι δεν είναι. Κοίταξε, αυτό έγινε, γίνεται και θα γίνεται όσο υπάρχει γη, γιατί υπάρχει βασιλεύει το κακό στον κόσμο. Αφού βασιλεύει το κακό, να σου πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Μπορούσε να ξεπαστρέψει, να μην γεννηθεί ο Ιούδας, άμα ήθελε ο Κύριος. Γιατί να γεννήθηκε, για να σταυρωθεί. Για πάρε ένα παρόμοιο να δεις τώρα εδώ πέρα.
Δώσε απάντηση. Θα μπορούσε να μην τον κάνει καθόλου μαθητή του. Να μην τον κάνει καθόλου μαθητή του. Ούτε να γεννηθεί άμα ήθελε, ναι. Αν και το είπε. Καλόν ειν ή να μία γεννάτο εκείνος ο άνθρωπος. Το Ποκύριος το είπε. Και όμως τον άφησε και γεννήθηκε. Δεν εμποδίζεται η δημιουργία. Όποια και είναι αυτή η δημιουργία. Είτε είναι τέρας από φωλιά που θηρίου και τέρατος μεγάλου, είτε είναι από σπίτι Άγιο. Δεν εμποδίζεται. Λέει, θα πω ένα παράδειγμα, καταλάβεις. Κι άλλο, το ένα φέρνει και το άλλο. Έχεις υπόψη σου την καταγωγή του Κύριου. Η Παναγία ήταν Παναγία. Αλλά έλα όμως που άμα σκαλίσεις λίγο παραπέρα και βρεις προγόνους, θα δεις ότι η καταγωγή και από πόρνη. Ποια ήταν, θυμάσαι? Ραβ. Ναι. Η Ραβ, μια γυναίκα πόρνη, ήταν προγιαγιά του. Προγιαγιά του Χριστού. Δεν είπε δεν γεννιέμαι γιατί έχω προγιαγιά αυτή. Ναι. Μα και όλοι προπάτωσαν. Η απάντηση. Θέλω, το λέω και να καταλάβεις το εξής. Από Ρόδο βγαίνει Αγκάθι. Και από Αγκάθι βγαίνει Ρόδο. Ναι. Δεν θα πεις γιατί αφήνει αυτό το τέρας και ζει ο Θεός. Η απάντηση είναι. Πού δεν γεννήσει από αυτό το τέρας αύριο γεννήθη. Γιατί είναι ένας απόγονος και να ευεργετήσει όλη την ανθρωπότητα. Όπως ο Χριστός. Γιατί από την πόρνη προήρθε, να, απάντηση. Εννοείς, τι σου λέω. Σαφώς. Ναι. Κοίταξε, η δημιουργία δεν είναι καλά και σώνη κακή, αλλά την κάνουμε εμείς κακή επειδή το θέλουμε. Το θέλουμε και είμαστε κακοί και από εκεί πέρα προχωράμε. Αλλά στην συνέχεια όμως δεν εμποδίζεται από αυτό το κακό το Αγκάδι να έρθει κάποιο καλό μεγάλο. Μα παραχωρεί ο Θεός, ναι. Εφόσον είναι να έρθει ο Αντίχριστος, πρέπει το Ισραήλ να τον κάνει βασιλέα. Πώς θα τον έκανε, πάει σε άλλο κράτος. Τώρα το θέμα δεν είναι αυτό. Θα μαζευτούν όλοι οι Εβραίοι. Το μεταδέτσι αλλού τώρα. Στην Παλαιστίνη, όπως ήταν παλιά, θα μαζευτούν όλοι. Όχι, θα μαζευτούν. Αυτό είναι το άλλο θέμα. Στην Παλαιστίνη θα φύγουν τελείως. Σύμφωνοι, αλλά με ρώτησε κάτι άλλο, αν κατάλαβα. Εγώ θα δεχτώ το εξής και νομίζω ότι μπει στο παρελθόν. Ότι όταν κάνουμε ας πούμε ένα κακό, ναι. Σε άνθρωποι, σε κάποιον κάνουμε ένα κακό, κάποια στιγμή αυτό το κακό έχει κάποιες συνέπειες και αυτές τις συνέπειες θα τις πληρώσουμε. Σίγουρα. Δηλαδή από μόνοι μας δηλαδή, σίγουρα. Δημιουργούμε τις αποτελέσματα κάποιων συναντιών. Ναι, ναι, αυτό. Χωρίς ο Θεός να είναι ο τιμωρός, χωρίς. Και άκου τώρα ανάλογη απάντηση πάνω σε αυτό. Ανάλογη απάντηση. Ένα παλικάρι είχε πάει στον Άγιο Παΐσιο όταν ζούσε. Και του λέει, το έχει πει και σε άλλους κοινωνικούς Παΐσιους, αλλά είναι επί του θέματος. Λέει, η Τουρκία, τα έχει, το έχουμε πει, αλλά γιατί το λέω πρόσφυξε, τα κόλλημα στο ζωνάρι. Θα διαλυθεί η Τουρκία και θα γίνει και πόλεμος. Και απαντάει το παλικαράκι του δίπλα του. Καλά γεροντά. Τόσα μωρά παιδιά, τόσα νέοι στην Τουρκία όλοι πρέπει να εμφανιστούν από τη μέση. Και λέει, δεν έχει πληρώσει η Τουρκία από πότε ξεκίνησε. Mm. Και να ξέρεις, λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Λειτουργούν, όχι λειτουργήσαν. Λειτουργούν. Και οι πνευματικοί νόμοι λένε. Ό,τι θα κάνεις θα το εισπράξεις. Κάνανε κακό. Έχω να πληρώσει. Όχι, δεν το πληρώσουμε. Άγιος Παΐσιος. Λοιπόν, να δούμε και την ώρα και να κλείσω το θέμα. Καλά είναι και ερωτήσεις, όμορφες είναι. Δίνω ζωντάνια στο θέμα και τις θέλω και εγώ. Να έχουμε ένα διάλογο εδώ πέρα. Εντάξει, και 48 είναι. Λοιπόν, το θέμα μας το σημερινό λοιπόν, το θέμα μας ίση που θα με ενοχλήσεις, ότι είναι ότι ο Χριστός είναι η ζωή με κεφαλαία γράμματα. Και επειδή είναι ο δημιουργός της ζωής, κανένας άνθρωπος δεν ζητάει ποτέ το θάνατο.
ζωή του έβαλε, ζωή ζητάει. Αλλά πού είναι το πρόβλημα? Ότι δεν τη ζητάει σε αυτόν που είναι ο αρχηγός της ζωής και την έστη ζωή, τη ζητάει σε αυτόν που είναι αρχηγός του θανάτου, στο διάβολο. Και ο διάβολος σκορπίζει θάνατο, μόνο θάνατο. Είναι ανθρωποφωνιάς και στο σώμα και στην ψυχή. Ανθρωποφωνιάς πέρα για πέρα. Γι' αυτό λοιπόν αγκαλιά με τον Χριστό, αγκαλιά με τη ζωή και αγκαλιά με το σώμα του Ιησού Χριστού που είναι η Εκκλησία, την οποία Αυτός διευθύνει. Στην ουσία και κατ' ουσία Αυτός καθοδηγεί την Εκκλησία, κανένας άλλος. Για τους καλοπροαίρετους, τέτοιους ζητάει. Και στους κακοπροαίρετους, μόνοι τους ξέρουν τι κάνουν. Λοιπόν, εύχομαι η ζωή να είναι μέσα μας. Τίποτα άλλο παραπάνω. Την προσευχή μας και να πάμε στο χρόνο, μη σε ξουράζω άλλο. Ας κάναμε 45 λεπτά. Με τα ερωτήματα τα ωραία που κάνατε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Πάτερ ημών που ετήσεις ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, τιμηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών επί της γης, τον άρτο ημών των επίους, δώσε ημίν σήμερα και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους ελέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς πλασμών, να χαρίσει ημάς από τον πολυρό. Άμα θέλετε και έχετε απορίες, μπορούμε να